Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Η ΑΕΚ με τις νίκες της επί του ΠΑΣ Γιάννενα και επί του ΟΦΗ κατάφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να μείνει όρθια στο κυνήγι του τίτλου και στο κυνήγι της κορυφής μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο και τη δοκιμασία με τις πολλές απουσίες. Βέβαια, για να ξέρουμε τι λέμε, έχει κάνει τα 2 από τα 3 βήματα που απαιτούνται ώστε να σβήσει την ήττα στο Περιστέρι και την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Για να σβηστούν αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει η ΑΕΚ να πάρει το πολυπόθητο διπλό την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο παιχνίδι, στο δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη, μια ομάδα πραγματικά καλή φέτος, κάτι που το μαρτυρούν άλλωστε οι 5 νίκες, η μία ισοπαλία και οι 0 νίκες που έχει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι και ο Άρης έχει παιχνίδι λιγότερο, αυτό που δεν έχει δώσει με τη Λάρισα εκτός έδρας. Παρατηρήσαμε και σε αυτή την αγωνιστική ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έκαναν δύσκολες νίκες. Αυτό δείχνει πώς θα κυλήσει η κατάσταση στο φετινό πρωτάθλημα. Τι εννοώ, ότι ναι μεν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που δεδομένα θα είναι τρεις ομάδες που θα κυνηγήσουν, θα διεκδικήσουν τον τίτλο, θα έχουν δύσκολες αποστολές σε όλα τα παιχνίδια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μιλάμε αυτή τη φορά για ένα πρωτάθλημα που θα κριθείτε στα ντέρμπι, άλλος μπορεί να ισχυριστεί ότι θα κριθεί στην επαρχία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ένα πρωτάθλημα που θα κριθεί παντού, που θα κρίνεται κάθε αγωνιστική. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι επί της ουσίας δεν υπάρχουν εντός έδρας παιχνίδια και αυτό στοιχίζει στις μεγάλες ομάδες που έχουν κόσμο και στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους και νομίζω ότι έτσι θα πάει ως το τέλος. Άρα λοιπόν κάθε match, κάθε αντίπαλος έχει δυσκολίες, έχει ιδιαίτερο συντελεστή δυσκολίας, αλλά σε όλα οι τρεις ομάδες είναι υποχρεωμένες να τα κερδίζουν. Όποια ομάδα από τις τρεις που θα διεκδικήσουν τον τίτλο θα μείνει πίσω 5-6 βαθμούς, θα είναι πολύ δύσκολο μετά το κυνήγι, αφενός γιατί θα έχει να κυνηγήσει 2 αντιπάλους, που δεν είναι απλό, και αφετέρου διότι ακόμα και αν οι αντίπαλοι στραβοπατάνε, εκείνη η ομάδα δηλαδή που θα έχει μείνει πίσω θα πρέπει να πηγαίνει τρένο και αυτό δεν είναι ιδιαιτέρως εύκολο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό. Φυσικά αυτά τα λέμε σε θεωρητική βάση, γιατί πρακτικά μπορεί να συμβούν πολλά απρόβλεπτα γεγονότα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ήταν απρόβλεπτο αυτό που συνέβη στην ΑΕΚ με τους πολλούς τραυματισμούς στο ξεκίνημα της σεζόν, όπως μπορεί να είναι κάτι απρόβλεπτο που μπορεί να είναι κρούσματα κορονοϊού, αναβολές αγώνων, ακόμα και αν χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα, που δεν το εύχομαι και προφανώς, και αναβολή του πρωταθλήματος ή διακοπή για κάποιο διάστημα. Δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα κυλήσει αυτή η κατάσταση και να εκτιμήσεις με σιγουριά τι θα γίνει. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε, η ΑΕΚ έχει κάνει τα 2 από τα 3 βήματα που απαιτούνται ώστε να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος με τη βαθμολογία, έχοντας οπτική, άμεση οπτική επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Αν καταφέρει και κερδίσει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, τότε επί της ουσίας θα μιλάμε για πολύ σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα και θα μιλάμε για ένα κατόρθωμα, γιατί η ΑΕΚ θα έχει καταφέρει με τις κομβικές απουσίες να βρίσκεται στο κυνήγι του τίτλου. Όμως αυτό είναι ένα παιχνίδι που έπεται. Προφανώς την Πέμπτη η ΑΕΚ πρέπει να πάει να νικήσει στην Ουκρανία τη Ζόρια, όπως οφείλει να κάνει η ΑΕΚ, είτε παίζει ακόμα και φιλικό παιχνίδι που λέει ο λόγος να παίζει, παντού οφείλει να πηγαίνει και να παίζει για την νίκη. Βέβαια, ο πρώτος στόχος, και το ξέρετε ότι αυτό είναι και το κόλλημα το δικό μου, πολύ καλή Ευρώπη, πολύ σημαντικές οι νίκες, δίνουν πρεστής σε κάθε σύλλογο, δίνουν χρήματα, δίνουν, αλλά στόχος ρεαλιστικός για μια ομάδα επίπεδου ΑΕΚ στην κανονικότητά της είναι η κατάκτηση του τίτλου. Και νομίζω ότι με αυτό το ρόστερ και με τους συγκεκριμένους ανταγωνιστές η ΑΕΚ πραγματικά μπορεί να το διεκδικήσει, αρκεί να το πιστέψει πρώτα απ' όλα η ίδια. Τώρα όσον αφορά το χθεσινό μάτς με τον ΟΦΗ, είχαμε εκτιμήσει και πριν από αυτό ότι θα είναι μια δύσκολη αποστολή. Το έλεγα και στο pre-game που κάναμε με τον Σταύρο τον Γκαζατζόγλου. Δεν πίστευα εγώ σε 4-0, 5-0 και τέτοια πράγματα. Δεν είναι απλό να κάνει μια ομάδα
χωρίς να έχει το ρυθμό και την ένταση και το σπρώξιμο από την κερκίδα, να έχει ένα non-stop ρυθμό στα παιχνίδια. Όμως αυτό είναι διαφορετικό από αυτό το προβληματικό στοιχείο που έχει η ΑΕΚ και έχει να κάνει με την έλλειψη συγκέντρωσης και την ύπνωση εντός εισαγωγικών στα πρώτα λεπτά των αγώνων που μπαίνει. Το είπε και ο Καρέρα, που μάλιστα στη διευκρινιστική ερώτηση του συναδέλφου από το συνδρομητικό για ποιος είναι ο λόγος, κατά την άποψή του, που η ΑΕΚ μπαίνει σαν υπνοτισμένη και μπαίνει χαλαρά στα παιχνίδια, είπε: δεν έχω απάντηση, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσω με τους παίκτες. Πρέπει να βρει την απάντηση λοιπόν ο coach. Εγώ έχω την αίσθηση ότι όλη η ομάδα, και όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο πάγκος, μπαίνουν με αυτή τη light διάθεση και με αυτή την εντός εισαγωγικών ύπνωση μέσα στα μάτς, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, πρέπει να αλλάξει άμεσα. Χθες σώθηκε η παρτίδα, έτσι όπως σώθηκε, αλλά δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί, ας πούμε, να μπει υπνοτισμένη στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα της Πέμπτης και πολύ περισσότερο να μπει υπνοτισμένη στο Κλεάνθης Βικελίδης την ερχόμενη Κυριακή. Η ΑΕΚ πρέπει να μπει από την αρχή αποφασισμένη και να δείξει στους προσεχείς της αντιπάλους ότι αυτή είναι το αφεντικό για να πάρει τη νίκη. Δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, γιατί ναι μεν είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουν μετά τη διακοπή όλα τα παιδιά και να έχει ο Μάσιμο Καρέρα όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, αλλά θα είναι ακόμα πιο σημαντικό να γίνει αυτή η επιστροφή με την ΑΕΚ να έχει άμεση επαφή με την κορυφή στη βαθμολογία του Super League και να είναι μέσα στο στόχο του Europa League. Καλή συνέχεια.